Σήμερα θα μιλήσουμε για το Dehancer, ένα από τα καλύτερα color grading plugins τη αγοράς. Το Dehancer όχι μόνο θα μας βοηθήσει να εξομοιώσουμε διάφορα film stocks, αλλά μας δίνει και έλεγχο σε πολλά εφέ όπως Bloom, Halation κλπ. Και το τελικό αποτέλεσμα σίγουρα αξίζει. Οπότε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Καταρχήν να πω ότι η εταιρεία μου έδωσε το plugin για να το κάνω review. Με πλησίασαν και μου είπαν αν θέλω να του ρίξω μια ματιά και είπαν ναι. Και τίποτα από αυτά που θα πω σε αυτό το βίντεο δεν έχει επηρεαστεί από αυτό. Η γνώμη είναι καθαρά δική μου. Χρησιμοποιούσα εγώ τώρα ανταγωνιστικά plugins και ξέρω πώ συγκρίνεται με αυτά και ό,τι θα ακούσετε σε αυτό το βίντεο είναι καθαρά δική μου άποψη. Και πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι το Dehancer είναι διαθέσιμο για DaVinci Resolve, για After Effects, Premier, Final Cut Pro ω plugin αλλά και για πολλά προγράμματα φωτογραφία όπω το Photoshop, το Lightroom, το Capsule One και το Affinity Photo. Και αν θέλετε να δοκιμάσετε τα βήματα που θα κάνω εγώ, μπορείτε να κατεβάσετε τη δωρεάν trial έκδοση. Στο Resolve έχω απλά ένα Node εδώ και αυτό που θα κάνω είναι θα ψάξω για το Dehancer, το οποίο έχω εγκαταστήσει ήδη και θα το κάνω drag and drop στο Node που έχω. Και αυτό που θα δούμε είναι ότι αμέσω μα έδωσε ένα film look χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα και θα αρχίσω καταρχήν απενεργοποιώντας τα πάντα για να το πάμε από την αρχή μαζί και να δούμε τι ακριβώς κάνει σε κάθε βήμα. Και έτσι όπως το έχω τώρα, αυτό είναι το ίδιο με το original. Αν κάνω disable το node και το ενεργοποιήσω πάλι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Ας βρούμε ένα καρέ που φαίνεται πρόσωπο, κάπου εδώ. Και θα πάω από πάνω προς τα κάτω εξηγώντα τι δυνατότητε του Dehancer και τι μπορεί να κάνει για εμά. Το πρώτο πράγμα που μα ζητάει να κάνουμε το Dehancer είναι να ορίσουμε τι είδου υλικό είναι αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή είναι στο REX709, αλλά ξέρω ότι αυτό το υλικό προέρχεται από Canon. Οπότε θα επιλέξω εδώ Custom Camera και στο Vendor Canon. Και ξέρω ότι είναι R5 και ότι είναι Log3 Cinema Gamut. Και αφού ορίσω τι ρυθμίσει τη κάμερα, θα κάνει delock το υλικό και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί του. Κάτω από το input, επίση, έχει ρυθμίσει για Exposure Compensation, Temperature Compensation, Defrigging κλπ. τα οποία είναι βασικά μέρος του conversion, οπότε αν θέλουμε να αλλάξουμε το exposure ως μέρος του conversion μπορούμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Το επόμενο και ίσως πιο ενδιαφέρον τμήμα του Dehancer είναι η εξομοίωση film stocks και θα τον ενεργοποιήσω για να δούμε τι κάνει και αμέσως βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τα χρώματα στο Kodak Vision 250D που είναι από τα πιο γνωστά film stocks και θα δούμε ότι μας δίνει έλεγχο σε πάρα πολλά film Stock της Kodak, της Full G Film, uh, Agfa κλπ αξίζει να κάνετε ένα walkthrough σε αυτά για να δείτε πώ ακριβώ επεμβαίνουν στο χρώμα τη φωτογραφία. Κάποια είναι μαυρό άσπρα φιλμ, κάποια άλλα είναι έχρωμα Και θα το βάλω πίσω στο Kodak 250D, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου. Και στο ίδιο σημείο μα δίνει έλεγχο και στο push-pull, που είναι underexposed ή overexposed το φιλμ. Οπότε μπορούμε να δούμε εδώ πώ το αλλάζει ελαφρώ. Και έχει σημασία να πούμε ότι το underexpose και το overexpose σε αυτό το σημείο και κάτω στι υπόλοιπε ρυθμίσει που θα δούμε στη συνέχεια δεν είναι το ίδιο με το να αλλάζει το exposure μέσα από το, resolve. Το resolve, παράδειγμα, αν το κάνω τώρα, θα δούμε ότι το αλλάζει με τελείω γραμμικό τρόπο. Και αν το δούμε αυτό, θα βάλω ένα node και βλέπουμε ότι αλλάζει με τελείω γραμμικό τρόπο. Ενώ το dehancer θα το κάνει με τρόπο που αντιδρά το film. Στη συνέχεια μα δίνει κάποιε ρυθμίσει για impact, white point, tonal range και color density. Οπότε το ενεργοποιώ πάλι. Παράδειγμα, αν θέλω να αλλάξω το white point, μπορεί να το αλλάξω από εδώ. Ή το tonal range ή το color density. Και στο expand επίση μα δίνει η δυνατότητα να κάνουμε adjust το black point και το white point. Και αν θέλω να φέρω περισσότερη λεπτομέρεια στα μαύρα, μπορεί απλά να το κάνω από εδώ. Να αλλάξω λίγο το black point και το ίδιο μπορώ να κάνω με το white point. Και πάμε τώρα να δούμε την κατηγορία print που είναι ίσω η αγαπημένη μου. Και θα την ενεργοποιήσω. Και για να εξηγήσουμε λίγο τι κάνει αυτή η κατηγορία, όταν γυρίζουν μία ταινία, χρησιμοποιούν κάποιο συγκεκριμένο film stock. Αν γυρίζεται σε κάμερε με film, ή χρησιμοποιούν ψηφιακέ κάμερε. Και στο τέλο, μετά το μοντάζ, πάλι το κάνουν print σε film για να προβληθεί κινηματογράφου. και αυτό ακριβώ κάνει αυτή η κατηγορία εδώ πέρα. Μα δίνει μερικέ επιλογέ όπω γραμμικό, Film log, Fujifilm 3513 και Kodak 2383, που είναι από τα πιο γνωστά film stocks για print και ίσω το αγαπημένο μου. Οπότε με το που το ενεργοποιήσω θα δούμε αμέσω πώ αλλάζει το στυλ ε, του υλικού εδώ πέρα. Σε 2383 γίνονται πριν οι περισσότερε ταινίε που βλέπετε στο κινηματογράφο, το Τσόκερ για παράδειγμα και πολλέ πολλέ άλλε. Και εδώ πέρα μπορούμε επίση πάλι να αλλάξουμε το white point ή το exposure. Και βλέπουμε όταν αλλάζω το exposure πώ αντιδρά το resolve. Αυτό που έλεγα αντιδρά τελείω φωτογραφικά. Ή το tonal contrast και να τη φέρουμε όπου ακριβώς θέλουμε. Color Density και Saturation. Ένα χαρακτηριστικό που έχετε παρατηρήσει σίγουρα όλοι στο Film είναι ο κόκκος και ενεργοποιώντα το Film Grain μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε κόκο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από αυτά εδώ τα Films παράδειγμα 35mm ISO 250 και αν κάνω Zoom στο Resolve θα δούμε τον κόκο και φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε και custom και να φτιάξουμε μόνοι μα το μέγεθο του κόκκου ή το amount, το πόσο πολύ θέλουμε. Αν μα φαίνεται υπερβολικό κόκο που έχει επιλέξει αυτόματα το Dehancer. Και μπορούμε ειδικότερα να τον χαμηλώσουμε στα Shadows, mid, tones και highlights, αν θέλουμε, ξεχωριστά. Όπω και στο χρώμα, στην πληροφορία χρώμα, αν έχει περισσότερο κόκκο ή όχι. Και το είδο του κόκκου, έτσι, post ή negative. Το mode επιτρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε αναλογικό κόκο και απλό noise, που είναι ψηφιακό βασικά κόκο. Το Halation επίσης είναι ένα από τα αγαπημένα μου εφέ, το οποίο επεμβαίνει κυρίως στα highlights ή στα specular highlights και κάνει ένα κόκκινο glow, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε φιλμ. Για να το δούμε λίγο, έχω επιλέξει αυτό το υλικό εδώ πέρα και θα κάνω zoom και έχουμε εδώ specular highlights και θα το ενεργοποιήσω και δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε από το YouTube και τη συμπίεση, αλλά γίνεται λίγο κόκκινο, κυρίως σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Και για να το κάνω λίγο πιο εντόνο θα πάω στο custom, το οποίο πάλι θα μας δώσει άπειρες ρυθμίσεις για να κάνουμε το halation όπως ακριβώς θέλουμε εμείς. Και θα το αυξήσω λίγο. Και ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο να το δούμε, αλλά δημιουργεί αυτό το κόκκινο glow. Θα σας δείξω παραδείγματα από screenshots για να δείτε τι ακριβώς κάνει. Το blue είναι ένα επίση πολύ αγαπημένο μου εφέ. Όταν το ενεργοποιήσω θα δούμε ότι κυρίως εκεί που έχει highlights θα κάνει ένα glow και το παρατηρούμε κυρίω σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, στη φωτογραφική. Enable, Disable, Enable, Disable. Είναι πολύ επίσης συνηθισμένο να το παρατηρήσουμε σε film και το Dehancer μας δίνει δυνατότητα να επιλέξουμε από 8mm έως 65mm Bloom, όπως και Custom φυσικά και πάλι μπορούμε εδώ να ρυθμίσουμε το Bloom όπως ακριβώς θέλουμε. Το Film Damage μας επιτρέπει να προσθέσουμε σκόνη, σκράτσες, τρίχε και διάφορα άλλα πράγματα που μαζεύονται στο φιλμ και το έχω ενεργοποιήσει ήδη και βλέπουμε, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε το υλικό σας να φαίνεται με στυλ παλιού φιλμ, αυτό ίσως είναι ένα από τα εφέ που πρέπει να ενεργοποιήσετε. Και μέσα εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξεχωριστά τη σκόνη, τις τρίχες, τα scratches ή ολόκληρο το εφέ on and off. Το film Breath είναι επίση ένα εφέ το οποίο το παρατηρούμε σε film το οποίο δεν έχει συντηρηθεί σωστά και από καρέ σε καρέ αλλάζει είτε το contrast είτε το exposure. Δηλαδή βλέπουμε ένα πράγμα να αναμοσβήνει. Και αν το ενεργοποιήσω. Και ίσω είναι πολύ απαλό εδώ πέρα, αλλά θα το πάω σε custom και θα το κάνω λίγο έντονο για να καταλάβουμε τι κάνει. Και βλέπουμε εδώ πώ αυξομειώνει την ένταση στο exposure και στο contrast. Αυτό κάνει το film breath. Το gate wave είναι επίση ενδιαφέρον εφέ. Κάνει το film να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, πάνω κάτω να κάνει rotate λίγο. Είναι αν το film έχει τοποθετηθεί σε μηχανισμό ο οποίο δεν είναι πολύ καλό και μετακινείται πάνω κάτω, αυτό το πράγμα εξομοιώνει. Επίση μπορούμε να βινιετάρουμε το υλικό. Θα ενεργοποιήσω το vignetting εδώ. Και το size του vignette. Και feather το ελέγχουμε. Το aspect ratio επίση το ελέγχουμε. Επίση, έχει διαφορά από το standard vignette που μπορεί να κάνει με το Resolve. Εξομοιώνει κυρίω πώ γίνεται το βινιτάρισμα σε film, πώ αντιδρά το film. Οπότε, κάνοντα το μέσα από το Dehancer, έχει συγκεκριμένα προτερήματα. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την τιμή του. Το plugin κοστίζει 449 δολάρια, το οποίο για πολλού δεν είναι ευθύνο. Έτσι. Αλλά όπω είπαμε, είναι ολόκληρη η suite color grading. Βασικά ή θα χρησιμοποιήσει LATS αν θες να εξομοιώσεις films όπω το 2383 ή θα χρησιμοποιήσεις το Dehancer που σου δίνει πολύ πολύ περισσότερο έλεγχο από ένα LAT. Τώρα σχετικά με τα 449 ευρώ. Καταρχήν το license είναι για το συγκεκριμένο host, παράδειγμα OFX για DaVinci Resolve. Αν θες να το αγοράσεις για Final Cut ή Premiere αυτή τη στιγμή είναι 339 δολάρια από 449, αλλά αν το θες και για τα δύο θα πρέπει να πάρεις δύο άδειε. Τώρα αν το θες για Final Cut θα πρέπει πάλι να πληρώσεις 449 δολάρια, που σημαίνει ότι αν το θες για όλα αυτά τα host, για κάποιο λόγο χρησιμοποιείς και Premiere και After Effects και Resolve και Final Cut, πρέπει να πληρώσεις τρεις φορές το software. Τώρα, είναι ακριβό για ένα host, έτσι. Είναι κάπου στη μέση, θα έλεγα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Ο ανταγωνισμό, παράδειγμα, υπάρχει το Filmbox, κοστίζει 1000 ευρώ, Υπάρχει και το Film Convert Nitrate, το οποίο κοστίζει 249 δολάρια. Όλα αυτά τα τρία είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Το Film Box το έχω δει να χρησιμοποιείται σε πολλές professional παραγωγές, αλλά είναι και πολύ πιο ακριβώς σαν software και έχει διαφορετική μεθοδολογία πάλι από το Dehancer. Μπορώ να πω ότι το Dehancer για την τιμή του είναι ok. Το παράπονο μου είναι με τα host ότι πρέπει να το πληρώσει τρει φορέ. Αν το θες για τρία διαφορετικά host και ελπίζω πραγματικά να σκεφτούν λίγο παραπάνω το pricing model που χρησιμοποιούν και να προσφέρουν ένα πακέτο για όλα τα host. Μπορεί επίση να αγοράσει ξεχωριστά τα modules. Υπάρχει το Dehancer Lite, φυσικά που είναι περιορισμένη η έκδοση του Dehancer, αλλά μπορεί να αγοράσει ξεχωριστά το Film Grain, αν θες ή το Bloom ή το Breath ή το Halation. Όλα αυτά που έχουμε δείξει έω τώρα και μπορεί να αγοράσει lifetime license ή επίσης να τα αγοράσει για ένα χρόνο, έξι μήνες ή τρει μήνες, όπως και το βασικό πακέτο του Dehancer προσφέρει και αυτό, αν θέλετε, για ένα χρόνο είναι 299 δολάρια, για έξι μήνες 199 δολάρια, για τρει μήνες 149 δολάρια. Και αυτό ίσω είναι καλή λύση σε περίπτωση που το θε για να το χρησιμοποιήσει σε ένα συγκεκριμένο project. Μπορεί να πάρει μια άδεια για τρει μήνε με 149 δολάρια να κάνει το project και αυτό ήταν. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλή επένδυση. Σου δίνει πάρα πάρα πολύ έλεγχο στο να φτιάξει ένα color grade. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπερέχει πολύ σε σχέση με τα LATS. Κάτι επίση που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι να μην κάνουμε color grading μετά το Dehancer. Έτσι, εδώ είναι το Dehancer. Πρέπει να είναι το τελευταίο plugin στο stack. Παράδειγμα, αν θε να κάνει color grading και να βάλεις το film stock στο τέλος θα κάνεις το flow σου έτσι. Και στο τέλος θα βάλεις το dehancer να κάνεις οτιδήποτε conversion θες. Μετά το dehancer η πληροφορία καταστρέφεται. Δεν συνιστάται να βάλεις uh, color notes μετά από αυτό και να κάνεις περαιτέρω αλλαγές. Δεν θα έχεις όλο το dynamic range που είχε αρχικά το υλικό. Από πλευρά ταχύτητα, γιατί έχω ακούσει πολλά παράπονα επίση το πόσο αργό είναι, στο M1 Ultra που έχω Πάει σφαίρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ε, real time παίζει το υλικό, αν πατήσω play. Ό,τι και αν το έχω βάλει. Φυσικά εκμεταλλεύεται το ισχυρό μηχάνημα, αλλά νομίζω και όταν κάνει τέτοιου είδου παραγωγέ, δεν τα κάνει σε ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει δύναμη. Και όταν πληρώνει ένα plugin 500 ευρώ, μάλλον έχει και κάποιο μηχάνημα το οποίο μπορεί να αντέξει αυτό το plugin. Ε, οπότε από πλευρά ταχύτητα νομίζω είναι εντάξει, δεν, δεν παρατηρήσα κάτι. Η ποιότητά του, που είναι το ίσω το κυριότερο χαρακτηριστικό που με ενδιαφέρει, είναι πόσο ποιοτικά και πόσο έλεγχο μου δίνει το αποτέλεσμα. Σε αυτό δεν έχω παράπονο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό plugin. Νομίζω ότι τα film stocks που έχει μέσα είναι από τα καλύτερα emulation που έχω δει και ξέρω ότι οι τύποι χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλή μεθοδολογία για να δημιουργήσουν τα film stocks. Παίζω μαζί του για περίπου δύο εβδομάδε τώρα και νομίζω είναι από τα καλύτερα film stock simulation που έχω δει. Όπω επίση και τα εφέ όπω Bloom και Halation και αυτά είναι εξαιρετική ποιότητα και με πολύ πολύ έλεγχο. Τώρα θα μου πείτε, έχει Halation το Resolve, έτσι, έχει και Bloom, αλλά ο τρόπο που τα παρουσιάζει, το Dehancer είναι α πούμε όλα μαζί μαζεμένα σε ένα plugin. Έτσι, οπότε ξεκινά από πάνω προ τα κάτω, διαλέγει την κάμερα, διαλέγει το film stock, βάζει τα εφέ, Bloom κλπ. Βάζει το Printstock και βγάζει το αποτέλεσμα που θε. Είναι πολύ πιο γρήγορο και ξέρουμε πολύ ότι η ταχύτητα μετράει σε παραγωγέ. Ειδικά αν έχει πολλά πλάνα, πολλέ σκηνέ. Οπότε διευκολύνει πολύ εκεί και τα controls αντιδρούν κάπω διαφορετικά από το Resolve. Επίση δεν είναι plugin που χρησιμεύει μόνο στο να εξομοιώσει ή να κάνει υλικό να φαίνεται vintage, παλιό, κάπω έτσι. Φυσικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε μοντέρνε παραγωγέ. Πολλέ ταινίε γίνονται print σε film για να έχουν αυτό το στυλ. Το Dehancer κάνει ακριβώς αυτό και το βίντεο που βλέπετε τώρα το έχω κάνει grading μόνο με το Dehancer. Οπότε αν είστε ακόμη και YouTuber μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εκεί για να δώσετε συγκεκριμένο στυλ στα βίντεο που δημιουργείτε. Αυτά για το Dehancer. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Το προτείνω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να έχει ένα Color Grading Toolbox με δυνατότητα να εξομοιώνει film stocks. Και ως την επόμενη φορά, χαίρετο!